Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και ακροατές. Στη σημερινή μας συνάντηση θα μιλήσουμε για το θαύμα των κολύβων του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Σάββατον της πρώτης εβδομάδος των νηστιών. Ανάμνησιν ποιούμεθα του δια των κολύβων γενομένου θαύματος παρά του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Τύρονος. Το έτος 361 μετά Χριστόν έγινε αυτοκράτορ του Βυζαντίου ο Ιουλιανός ο Παραβάτης. Η ιστορία τον ονόμασε Παραβάτη διότι αρνήθηκε την πίστη του Χριστού και θέλησε να αναστήσει την παλαιά θρησκεία των ιδόλων. Γι' αυτό το λόγο κίνησε διωγμό κατά της Εκκλησίας του Χριστού και πάρα πολλοί μοναχοί, κληρικοί και λαϊκοί έχησαν το αίμα τους για τον Κύριο. Να σημειώσουμε ότι ο Ιουλιανός ο Παραβάτης ήταν συμμαθητής στις σχολές της Αθήνας με τον Μέγα Βασίλειο και τον Θεολόγο Γρηγόριο και ο Μέγας Βασίλειος υπέμεινε πάρα πολλά από τον Ιουλιανό τον Παραβάτη. Αλλά εκτός από τους διωγμούς, ο Ιουλιανός σοφίστηκε και άλλους τρόπους για να κάνει κακό στους χριστιανούς. Είδε ότι τον διωγμό οι χριστιανοί δεν τον φοβόντουσαν και προθύμως έτρεχαν να χύσουν το αίμα τους, για τον Κύριο Ιησού Χριστό και σκέφτηκε λοιπόν με πλάγιο τρόπο να μολύνει τους χριστιανούς. Έτσι γνωρίζοντας ότι οι χριστιανοί καθαρίζονται περισσότερο με νηστεία κατά την πρώτη εβδομάδα της Αγίας Τεσσαρακοστής και γι' αυτό λέγεται καθαρά εβδομάς, θέλησε λοιπόν τότε να τους μολύνει. Πρόσταξε λοιπόν να τεθούν κρυφά στην αγορά τις ημέρες εκείνες τρόφιμα τα οποία ήσαν μολυσμένα από το αίμα ειδωλολατρικών θυσιών. Επήρε δηλαδή αίμα από ειδωλολατρικές θυσίες και με αυτό ράντισε τα τρόφιμα για να μαγαριστούν οι χριστιανοί. Σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, δεν επιτρέπεται οι χριστιανοί να τρώγουν ειδωλόθητα, τρόφιμα δηλαδή που έχουν προσφερθεί ως θυσία στα είδωλα αλλά ο Θεός δεν άφησε τους πιστούς του χωρίς προστασία. Εμφανίζεται λοιπόν κατά τον ύπνο ο Άγιος Μάρτης Θεόδωρος, στον τότε Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως Ευδόξιο. Του φανερώνει το πράγμα και του παραγγέλει να συγκεντρώσει ευθύ το πρωί της Δευτέρα τους πιστούς και να τους εμποδίσει από την χρήση εκείνων των τροφίμων. Και συνέστησε τότε ο Άγιος για να αναπληρώσουν οι χριστιανοί την αναγκαία τροφή, να βράσουν και να φάνε κόλυβα. Και ρώτησε ο Αρχιεπίσκοπος τι ακριβώς είναι τα κόλυβα και του απάντησε ο Άγιος ότι στην πατρίδα του, στα Ευχάητα, οι χριστιανοί έβραζαν τα κόλληβα, δηλαδή σιτάρι βρασμένο. Έτσι λοιπόν οι χριστιανοί έβρασαν σιτάρι και τα τρόφιμα που ήσαν στην αγορά έμειναν απούλητα και ο σκοπός του παραβάτου ματαιώθηκε και ο ευσεβής λαός διαφυλάχθηκε αμόλυντος καθ' όλην την καθαρά εβδομάδα. Και απέδωσε λοιπόν στον μάρτυρα την ευχαριστία κατά το παρόν Σάββατο, τελώντας την μνήμη του με κόλυβα. Όλα αυτά συνέβησαν κατά τα μέσα του Τετάρτου αιώνος μετά Χριστόν και η Εκκλησία μας από τότε τελεί κάθε χρόνο την ανάμνησή τους εις δόξαν Θεού και τιμή του Αγίου Μάρτυρος Θεοδόρου. Τα κόλληβα που προσφέρονται το Σάββατο της πρώτης εβδομάδος των νηστιών είναι η τιμήν και δόξαν του Αγίου Θεοδόρου, διότι το Σάββατο του Αγίου Θεοδόρου δεν είναι ψυχοσάββατο. Τα ψυχοσάββατα που έχει ορίσει η Εκκλησία μας είναι δύο, το Σάββατο πρώτον Απόκρεο και το Σάββατο πρώτης Πεντηκοστής. Ας πούμε λοιπόν και δύο λόγια για τον βίο του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος, όπου η κύρια μνήμη του, η μνήμη δηλαδή του μαρτυρίου του, εορτάζεται στις 17 Φεβρουαρίου. Τύρον σημαίνει νεοσύλεκτος. Ο Άγιος Θεόδωρος ανήκε στο στράτευμα των νεοσύλεκτων. Καταγόταν από ένα χωριό της Αμασίας στη Μαύρη Θάλασσα. Χουμιανά το λεγόμενο. Κατά τους διωγμούς του Διοκλητιανού, αναγκάζεται να φύγει από το στράτευμα διότι ήταν χριστιανός και πηγαίνει στην πόλη Ευχάητα. Εκεί, στο πυκνό δάσος που ήταν κοντά στην πόλη, είχε τη φωλιά του ένας πελώριος και φοβερός ανθρωποφάγος δράκος. Και το τέρας αυτό έκανε απλησία στο το δάσος και ήταν πραγματική μάστιγα για την περιοχή. Τότε ο Θεόδωρος με την τόλμη και τη σωματική δύναμη που τον διέκρινε, καθώς και με την ελπίδα του στο Χριστό ότι θα τον βοηθήσει, εισχωρεί στην καρδιά του δάσους. Συναντάει τον δράκοντα, τον σκοτώνει και απαλάσει την πόλη από αυτό το φοβερό μαρτύριο. Μετά το γεγονός αυτό, ο Θεόδωρος μαθαίνει ότι οι συστρατιώτες του, οι χριστιανοί, άρχισαν να χάνουν το θάρρος τους και προκειμένου να γλιτώσουν τον θάνατο, πολλοί από αυτούς θυσίαζαν στα είδωλα. Αποφασίζει λοιπόν και επιστρέφει στο τάγμα του. Αγανακτεί όταν βλέπει τα βασανιστήρια κατά των χριστιανών και μία νύχτα καίει ένα ξύλινο είδωλο της ψευτοθεάς Ρέας. Έπειτα φανερά πλέον ενθαρρύνει τους συστρατιώτες του με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Στίκεται εν ανδρίζεσθε κρατεούστε», Δηλαδή να μένετε στερεοί και όρθιοι στην πίστη και να αγωνίζεστε σαν άνδρες γενναίοι. Πάρτε δύναμη και θάρρος που το προσφέρει ο μεγαλοδύναμος Θεός μας. Βέβαια παράδειγμα έγινε ο ίδιος ο Θεόδωρος όταν με καρτερία και ψυχική εφροσύνη αντιμετώπισε το μαρτυρικό του θάνατο μέσα σε ένα πυρακτωμένο καμίνι και έτσι παρέδωσε την αγία ψυχή του στα χέρια του Θεού. Ναι, μεγάλα της πίστεως κατορθώματα ως επί αναπαύσεως. Ο Άγιος Μάρτης Θεόδωρος η Γαλέτο, ό λοκαυτοθείς, ως αρτός οδη προσύνεκτε, τες αυτού η και Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς.